Θα πάμε τώρα στην πρώτη συνομιλία για σήμερα με ένα εξαιρετικό κύριο, τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο, ο οποίος ασχολείται με τον τομέα διαχείρισης κινδύνων σε μεγάλους ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Στο παρελθόν έχει εργαστεί εκεί ως διευθυντικός τέλεχος. Συνεργάζεται με διεθνείς ελεγκτικούς οίκους ως σύμβουλος επιχειρήσεων και κυρίως διδάσκει διαχείριση κινδύνων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το βιβλίο του «Σιωπηρή άλωση, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας» είναι από τα best seller τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Σταχινή. Θα ξεκινήσω με την επικαιρότητα και θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Η οποία επικαιρότητα φαίνεται ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία συνδιαμορφώνεται και από τις εξελίξεις στην Κίνα, που είναι ιδίως σε περιοχές που αποτελούν το μεγαλύτερο εξαγωγικό κόμβο για προϊόντα εχμής και όχι μόνο, και όλα έχουν παγώσει. Όλα αυτά που μας οδηγούν. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει τώρα στην Κίνα είναι άλλη μια ψηφίδα σε μια κατάσταση που θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ως τέλεια καταιγίδα. Και δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά αν δει κανείς τι έχει συσσωρευτεί στον ορίζοντα, πραγματικά μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι ήδη είμαστε σε μια τελείως νέα εποχή. Εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, αλλά αυτό είναι ορατό νομίζω πλέον με πολύ ξεκάθαρο τρόπο μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Mm. Όσον αφορά τώρα το θέμα της Κίνας, αυτό που μπορεί κανείς να πει ότι σίγουρα θα έχουμε μια περαιτέρω διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ορισμένα είδη υψηλής τεχνολογίας και θα έχουμε άλλον έναν παράγοντα που θα προσθέσει στον πληθωρισμό τον οποίο παρατηρούμε ήδη και ο οποίος έχει ξεκινήσει να αυξάνεται πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενδεικτικά το είχαμε δει αυτό στις τιμές των αμερικανικών ομολόγων περίπου ένα χρόνο πριν, περίπου 10 μήνες πριν, και υπάρχουν και οι δηλώσεις αντίστοιχα από την Federal Reserve ότι στη χρονιά που έρχεται θα αρχίσουν πλέον αυξήσεις επιτοκίων. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο βασικούς παράγοντες που δημιουργούν τον πληθωρισμό και είναι η αύξηση των τιμών ενέργειας και η αναμενόμενη αύξηση στις τιμές τροφίμων. Αυτό δημιουργεί σοβαρό θέμα πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί οι κεντρικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν την κρίση του 2008-2009 είχαν καταφύγει σε αυτό που ονομάζουμε ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή για να το πούμε πιο απλά, σε τύπωμα χρήματος. Και με προεξάρχουσα κυρίως εδώ την Αμερικανική Federal Reserve. Ακολούθησε βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και, mm-hmm. και οι άλλες, ας πούμε, και η Ιαπωνική Bank of Japan και η Τράπεζα της Αγγλίας. Σε αυτή τη φάση βρίσκονται σε ένα σοβαρό δίλημα οι κεντρικές τράπεζες, δηλαδή αν μπορούν να συνεχίσουν μια χαλαρή νομισματική πολιτική, οπότε πάμε σε έναν διψήφιο πληθωρισμό, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δημιουργεί πολλά προβλήματα παγκοσμίως, με πρώτα απ' όλα το επιστημιστικό, το οποίο βέβαια θα γεννήσει άλλα μετά δευτερογενή προβλήματα, αναταραχές, κοινωνικές, πολιτικές, σε χώρες ας πούμε της Ασίας και της Αφρικής, ένταση των μεταναστευτικών ρευμάτων κλπ. Η άλλη επιλογή που έχουν είναι να σταματήσουν την επεκτατική πολιτική χρήματος και να αρχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Αυτό θα δημιουργήσει μια κρίση χρέους, γιατί από την ώρα που θα ανέβουν τα επιτόκια θα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί το χρέος, το όποιο χρέος έχει ο καθένας, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι κράτος, είτε είναι ιδιώτης, και θα οδηγήσει σε ύφεση. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση, μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ξέρετε, επειδή διδάσκεται διαχείριση κινδύνων, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Πείτε μου, τέτοια κατάσταση διαχείρισης κινδύνων πολυπαραγοντικά έχουμε ξαναβιώσει όλα μαζί? Έχουμε βιώσει μεγάλους κινδύνους και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά όλα μαζί. Εδώ συμβαίνει πόλεμοι, οικονομία, ενέργεια, εφοδιαστικές αλυσίδες, επισιτιστικά, ένας ιός και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο. Νομίζω ότι δεν θα βρει κανείς εύκολα άλλη περίοδο, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κρίση υγειονομική παγκοσμίων διαστάσεων, η οποία για την ώρα φαίνεται να περνάει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι θα εξελιχθεί στην Κίνα, με αυτά που βλέπουμε πιθανώς μια επάνωδο. Αλλά σίγουρα έχει αφήσει η κρίση αυτή το αποτύπωμά της στις οικονομίες και μάλιστα θα σας πω εδώ ότι ο πληθωρισμός ο οποίος άρχισε να εμφανίζεται ήδη από τα μέσα του 2021 είναι απότοκος των χειρισμών που έγιναν για να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε δύο χρόνια, κυρίως την τελευταία χρονιά του Τραμπ,
τυπώθηκαν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η αύξηση της κυκλοφορίας χρήματος αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε πληθωριστικές πιέσεις. Άρα λοιπόν ήδη έχουμε μία συνέπεια που είναι πληθωρισμός που παράγεται ως απότοκος της υγειονομικής κρίσης. Έχουμε σε αυτό προστίθεται πλέον η γεωπολιτική αστάθεια σε χώρες όπως είναι η Ρωσία και η Ουκρανία που είναι παραγωγή, βασική παραγωγή γεωργικών προϊόντων, λιπασμάτων, γιατί και αυτά έχουν τη σημασία τους. Η άνοδος στις τιμές των λιπασμάτων παγκοσμίως αποτελεί μια παράμετρο που πιέζει τις τιμές τροφίμων. Και βεβαίως με τη Ρωσία και τα προβλήματα ενέργειας δημιουργείται μια πρόσθετη πίεση στο θέμα της ενέργειας. Άρα λοιπόν έχουμε ισχυρούς παράγοντες που δεν είναι εύκολο να εξαλειφθούν στο βραχυχρόνιο ορίζοντα, που θα πιέσουν τις τιμές προς τα πάνω. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακόμα και αν τα αφαιρούσαμε όλα αυτά, ναι, εκτιμώ ότι από εδώ και μπρος θα είμαστε σε μια περίοδο συνεχών κρίσεων, ακριβώς γιατί στο υπόβαθρο όλων αυτών σοβεί η βαθιά, η σοβαρή σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και στην προσπάθειά τους οι ΗΠΑ να ανατρέψουν τα δεδομένα, να μεταβάλουν το γήπεδο όπως τα έλεγε κανείς εν όψη της έλευσης της Κίνας ως ισχυρού παγκόσμιου παράγοντα, νομίζω ότι από εδώ και μπρος θα έχουμε συνεχείς κρίσεις αυτού του είδους που βιώνουμε σήμερα. Άρα λέτε ότι πια διάγουμε τον καιρό των κρίσεων, η μία θα διαδέχει την άλλη με διαφορετικές ενδεχομένως μορφές εκφάνσεις, αλλά θα είναι μια περίοδος κρίσεων. Νομίζω ναι, ξέρετε, είμαι πολύ δύσκολος να κάνω τέτοια πρόβλεψη, γιατί είναι πολύ σοβαρό να το λέει κανείς αυτό. Mm-hmm. Αλλά αν δει τη διατάραξη που υπάρχει σε ένα πολύ θεμελιώδες επίπεδο, μπορεί να αναμένει βάσιμα ότι αυτό που από εδώ και μπρος θα αποτελούν κανονικότητα θα είναι μια σειρά ή διάφορες μορφές κρίσεων που θα αναλλάσσονται. Κύριε Λαβρέτζο, αν αυτά ισχύουν και ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός που είπατε και οι πληθωριστικές πιέσεις για χώρες όπως η πατρίδα μας είναι έτσι περαιτέρω κατάσταση, διότι δεν είμαστε μία χώρα η οποία επί χρόνια ήταν σε ήρεμα νερά. Είμαστε μία χώρα ταλαιπωρημένη και καθημαγμένη, ιδίως οικονομικά. Και οικονομικά και κοινωνικά. Mm-hmm. Και μάλιστα και μία χώρα, μην το ξεχνάμε αυτό, καταχρεωμένη. Σωστό. Και εδώ έχει σημασία να το θυμίσουμε αυτό, ότι το χρέος έχει ξεπεράσει το 200%, είναι στο γύρω στο 215% του ΑΕΠ, γιατί είναι αποτέλεσμα και της αύξησης του χρέους αλλά και της μείωσης του ακαθάριστου χώρου εισοδήματος. Άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια θέση δυσμενέστερη από ό,τι όταν μπήκε στα μνημόνια. Και η άνοδος των επιτοκίων θα προκαλέσει επιβάρυνση στην εξυπηρέτηση χρέους. Βεβαίως, εδώ θα σπεύσω να πω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του χρέους έχει μακρινές λήξεις και σταθερά επιτόκια, αλλά περίπου από την ανάλυση που μπορεί κανένας να βρει από τα στοιχεία που δημοσιεύονται για το ελληνικό χρέος, περίπου το 1 τέταρτο του ελληνικού χρέους θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί εντός της επόμενης πενταετίας. Άρα λοιπόν πρέπει να αναμένουμε μια επιβάρυνση, αύξηση πληθωρισμός, αύξηση επιτοκίων, συνεπάγεται και επιβάρυνση στην εξυπηρέτηση χρέους. Μάλιστα. Λοιπόν είναι μία παράμετρο σοβαρή. Η άλλη παράμετρος είναι ότι θα πρέπει να δούμε το μείγμα των εισαγωγών και των εξαγωγών που έχει η ελληνική οικονομία. Βασίζονται σε εισαγωγές ενέργειας και γενικά κάποιων προϊόντων τα οποία θα ανατιμηθούν. Ενδεικτικά σας λέω ότι περίπου το 9,5% των εισαγωγών μας ήταν ενέργεια εισαγόμενη από τη Ρωσία. Άρα θα πρέπει αυτό να το αντικαταστήσουμε από κάποιες άλλες πηγές και σε ακριβότερες τιμές. Και εδώ βεβαίως θα με επιτρέψετε να πω ότι και το πολιτικό σύστημα της χώρας παρουσιάζει μια μειωμένη προβλεπτικότητα, γιατί πολύ εύκολα εκχώρησε τη δυνατότητα να αξιοποιεί η Ελλάδα τον λιγνίτη, ένα στοιχείο το οποίο μας έχει δωρήσει η φύση. Την ίδια ώρα που η Γερμανία είχε καθορίσει και πριν την κρίση ότι θα χρησιμοποιήσει το λιγνίτη μέχρι το 2038. Εμείς πολύ γρήγορα παραιτηθήκαμε, αλλά τώρα εκ των υστέρων ανακαλύπτουμε ότι θα πρέπει να τον ξαναθέσουμε σε λειτουργία. Και δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή την περίφημη συζήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς να υπάρξει προσπάθεια από την άλλη μεριά για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων που κρύβονται στις θάλασσές μας. Και πάλι πολύ καθυστερημένα έρχεται η κυβέρνηση να το αναγγείλει αυτό, αλλά ας πούμε έστω αργά παρά ποτέ. Θέλω να πω ότι υπάρχει γενικά ένας σχεδιασμός
πολύ χαμηλός όσον αφορά την προβλεπτικότητά του, με αποτέλεσμα για μια ακόμα φορά η χώρα να βρίσκεται, θα έλεγα, εκτεθειμένη στους κινδύνους τους παγκόσμιους που δημιουργεί η κρίση που βιώνουμε. Άρα, επειδή ασχολείστε και με διαχείριση κινδύνων, μια τέτοια υπόθεση είναι η Ελλάδα, λέτε? Είναι η Ελλάδα, και εδώ αυτό καθιστά ιδιαίτερως επιτακτικό αυτό το οποίο καθυστερεί, νομίζω, τουλάχιστον να πω για μία δεκαετία, δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, η χρεοκοπία, η de facto χρεοκοπία της χώρας το 2009. Έχουν περάσει τουλάχιστον 13 χρόνια από τότε. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει προσπάθειες οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Οικονομικής ανασυγκρότησης και υπό την έννοια ότι είναι μια καταχρεωμένη χώρα και υπό την έννοια ότι έχει απέναντί της μια Τουρκία η οποία βυσοδομεί, απειλεί και συνεχώς αναβιβάζει το επίπεδο της απειλής απέναντί μας. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος ότι υπάρχει ένα αφήγημα ότι η Τουρκία παρά το ότι κάνει απομονώνεται και λέω αφήγημα. Και η Τουρκία παρά το ότι κάνει έχει μια οικονομία πια εξαιρετικά ευάλωτη σε πύληνα πόδια, την οποία προσπαθεί να μαζέψει ο Ερντογάν για να κερδίσει εκλογές τον επόμενο χρόνο. Τα έχετε ακούσει αυτά? Τα έχω ακούσει και ξέρετε, τα έχω γράψει σε ένα βαθμό όσον αφορά τα τροτά σημεία της τουρκικής οικονομίας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η τουρκική οικονομία έχει αδυναμίες, οι οποίες εμπολείς είναι αδυναμίες ενός αναπτυσσόμενου οργανισμού, αλλά έχει και έναν πολύ ισχυρό δυναμισμό. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ακόμα και αν δεν μας αρέσουν. Αν δει δηλαδή κανείς συνολικά τα βήματα που έχει κάνει η τουρκική οικονομία την τελευταία 20ετία, θα δει ότι είναι εντυπωσιακά. Σας λέω έτσι ενδεικτικά 2-3 στοιχεία. Είναι η 8η χώρα στον κόσμο σε παραγωγή τονάζ σε τόνους χάλιβα. Παράγει κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια οχήματα παντός είδους. Κάνει σημαντικές εξαγωγές σε βιομηχανικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Και μάλιστα έχει σε μεγάλο βαθμό ανεβάσει την προστιθέμενη αξία στα όπλα που παράγονται στην Τουρκία. Τα βλέπουμε τώρα με τα διάφορα drones κλπ. Που εξάγει. Άρα έχει έναν ιδιαίτερο εξαγωγικό και παραγωγικό προσανατολισμό. Την ίδια στιγμή η Τουρκία έχει μια αχίλιο πτέρνα και η αχίλιο πτέρνα της είναι ότι παρά την ανάπτυξή της εξακολουθεί να έχει εμπορικό έλλειμμα. Δηλαδή πολύ απλά εισάγει περισσότερα από όσα εξάγει παρά ότι μεγενθύνεται συνεχώς. Αυτό υποχρεώνει την Τουρκία να αναζητά συνεχείς τις ροές επενδυτικών κεφαλαίων για να αναπληρώνει αυτό το έλλειμμα. Αυτό δηλαδή που αποτελεί την αστάθεια της τουρκικής οικονομίας αποτελεί και την ίδια ώρα το στοιχείο που την μεγενθύνει. Το βασικό πρόβλημα και το βασικό έλλειμμα της τουρκικής οικονομίας είναι η ενέργεια. Δηλαδή η Τουρκία δεν έχει αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει ένα πληθυσμό 85 εκατομμυρίων ναι. και για μια τόσο αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Γι' αυτό και στρέφεται σε διάφορους τομείς. Ο ένας είναι ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας που μακροχρονίως αναμένει να λύσει ένα μέρος του προβλήματος. Και ο άλλος βεβαίως είναι ότι διακαώς η Τουρκία αναζητά πλουτοπαραγωγικές πηγές στη γειτονιά της. Γι' αυτό και εμπλέκεται σε όλους τους πολέμους που έχουμε δει στη Συρία, στη Λιβύη και βεβαίως. Άρα λέτε η εμπλοκή στις υποθέσεις Ανατολικής Μεσογείου, και δεν μιλάω για αυτά που ενδεχομένως θα είχε δικαίωμα να ανοίξει η κουβέντα, αλλά για αυτά που δεν έχει δικαίωμα, είναι στα πλαίσια της ενεργειακής ασφυξίας που αισθάνεται, την οποία αν δεν είχε θα εκτινάσονταν ακόμη περισσότερο η οικονομία της. Ναι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Δηλαδή δεν είναι απλώς θέμα ενός επεκτατισμού ή μιας αυτοκρατορικής αντίληψης που έχουν οι τουρκικές ελίτ. Είναι προϋπόθεση, είναι ουσιαστική απέτηση της τουρκικής οικονομίας για να μπορέσει να αποκτήσει πλέον γερές βάσεις. Το πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι κυρίως ένα πρόβλημα ρευστότητας, δεν είναι πρόβλημα χρέους, έχει χαμηλό χρέος. Είναι πρόβλημα ροών κεφαλαίων. Εάν λοιπόν μπορούσε να κλείσει την πηγή που αποτελεί και η βασική πηγή ελλείμματός της, που είναι οι ενεργειακές εισαγωγές, αυτό είναι το βασικό εισαγόμενο είδος στην Τουρκία, η ενέργεια, θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το νόμισμά της. Και έτσι η λίρα δεν θα διολύσθαινε συνεχώς. Αυτό το φαινόμενο της λίρας δεν είναι τωρινό, είναι επί χρόνια, είναι ένα διαρκές φαινόμενο η διολύσθηση της λίρας. Γι' αυτό και αν κανείς αποτιμήσει σε δολαριακούς όρους την τουρκική οικονομία, θα δει ότι σε όρους δολαρίου λοιπόν είναι περίπου τριπλάσια από την ελληνική. Αν είναι, το... είναι λίγο παραπλανητικό. Ναι. Στην πραγματικότητα ο δυναμισμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή αν είναι το ενεργειακό της, πού θα είναι? Αν το κλείσει το ενεργειακό της έλλειμμα, ναι. θα σταθεροποιηθεί το νόμισμά της, θα πάψει να υπάρχει αυτή η συνεχής διολίσθηση.
και πάρα πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Πολύ γρήγορα. Άρα μας εξηγείται εν πωλής και όλη αυτή την πρεμούρα με τα ενεργειακά, όπου εδώ φαίνεται ότι είναι μία αχίλιος πτέρνα. Ή η αχίλιος πτέρνα της αυτή της Τουρκίας. Ναι, της Τουρκίας. Για να σας το δώσω με ένα τίτλο, δηλαδή, γιατί είναι πολύ σημαντικό το σημείο. Δηλαδή, άμα τα βρούμε, τις στολίνουμε, καζάν καζάν, ε. Καλά τα Το καζάν καζάν, ξέρετε τι σημαίνει στην πράξη, να το δώσουμε με τίτλο. Ότι αν εμείς παραχωρήσουμε μέρος των κοιτασμάτων ή τα μισά από αυτά που έχουμε, είναι σαν να προσπαθούμε να ταΐσουμε το θηρίο το οποίο έχει αποφασίσει να μας κατασπαράξει. Δεν μου λέτε, κύριε Λαβρέτζο, καλά τον κάνετε εσείς και τον τίτλο, αλλά κοιτάξτε τώρα, επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί έντονα με το δημογραφικό, και τα δημογραφικά στοιχεία στην Τουρκία δείχνουν ένα νεανικό πληθυσμό, διορθώνετε που κάνω λάθος, με διαρκώς αυξητική τάση. Όχι διαρκώς αυξητική, μην το θεωρήσουμε δεδομένο αυτό. Ωραία, εσείς το ξέρετε καλύτερα, υποχωρώ. Έχω όμως ένα στοιχείο για την Ελλάδα. Το οποίο είναι σημερινό. Η Ελλάδα γυρνάει, τα σχολεία κλείνουν. Σε 8 χρόνια η πρόβλεψη λέει ότι θα έχουμε λιγότερους μαθητές κατά 12% και το 2040 κατά 20%. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο που να έχει πάρει το πολιτικό σύστημα τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Κοιτάξτε, θα σας πω για τα δημογραφικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, είναι λυπηρό, ίσως, αν θέλετε, που το πολιτικό σύστημα είναι τόσο αδιάφορο για αυτό το ζήτημα, αλλά και που στη δημόσια σφαίρα το δημογραφικό δεν αποτελεί διαρκώς το νούμερο ένα θέμα συζήτησης. Είναι ξεκάθαρο από τα μοντέλα τα οποία μπορεί κανείς να δει, και δεν είναι ξεκάθαρο τώρα, είναι πολλά χρόνια πριν, ότι η Ελλάδα είναι σε μια φθήνουσα δημογραφική πορεία, η οποία την ακολουθεί με βάση τις μέσες προβολές που γίνονται, δηλαδή δεν σας λέω για τις χειρότερες που υπάρχουν, τις μέσες και ελαφρώς αισιόδοξες προβολές που έκανε η Eurostat πριν από μερικά χρόνια, δίνουν για την Ελλάδα, για το γηγενή ελληνικό πληθυσμό, έναν αριθμό γύρω στα 9 εκατομμύρια, στο μέσον του αιώνα που διανύουμε. Όμως, προσέξτε, από αυτά το 1 τρίτο θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή η Ελλάδα σε μια γενιά από σήμερα θα βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Και βεβαίως είναι μια πορεία συνεχής. Την ίδια στιγμή η Τουρκία έκανε μια ανωδική πορεία λόγω ενός αριθμού γεννήσεων ανά γυναίκα που έφταναν περίπου τα 6 παιδιά στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 και έφτασε σε έναν πληθυσμό 80 εκατομμυρίων. Βέβαια, οι ρυθμοί αυτοί δεν συνεχίζονται και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι στις περιοχές που είναι στην Ανατολική Θράκη και στα παράλια είναι γύρω σε υπογεννητικές τιμές δείκτη γεννητικότητας, δηλαδή είναι γύρω στα 1,5 παιδιά ανά γυναίκα. Εκεί που καλπάζει πληθυσμιακά η Τουρκία είναι στις νοτιοανατολικές επαρχίες. Τα στοιχεία που λέω είναι στοιχεία επίσημα της Turkstat, όπου εκεί έχει 3,8 με 4,2 παιδιά ανά γυναίκα στις κουρδικές περιοχές. Ποιες είπατε, τις κουρδικές? Στις κουρδικές περιοχές. Να σας πω εγώ τώρα μια είδηση. Τα ξημερώματα η τουρκική αεροπορία βομβάρδιζε κουρδικές περιοχές και στο βόρειο Ιράκ, αλλά για εκεί μεγάλες δυνάμεις δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση ούτε δικαιού. Διεθνούς ούτε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα. Ναι. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Τουρκίας. Επειδή μου είπατε για αυξητικούς ρυθμούς, σας λέω ότι η πρόβλεψη που έκανε πριν από 1-2 χρόνια που είχα υπόψη μου τα στοιχεία η Turkstat έδινε για το μέσον του αιώνα ένα πλαφόν γύρω στα 95 εκατομμύρια στην Τουρκία. Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό βέβαια δεν το δηλώνουν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, με μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των Κούρδων μέχρι το μέσον του αιώνα, το οποίο μπορεί να πλησιάζει περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού. Η βασική πρόκληση λοιπόν της Τουρκίας είναι αν θα μπορέσει να ενσωματώσει αυτούς τους πληθυσμούς, ναι, και αν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το εσωτερικό σοβαρό της ζήτημα. Για να τους ενσωματώσει χρειάζεται οικονομική ευημερία, την οποία αν καταφέρει να τη λύσει ενεργειακά την έχει. Να πώς δένουν όλα. Λέω εγώ, κάνω λάθος? Ναι. Δεν μπορεί κανείς να πει εκ των προτέρων δηλαδή ότι αυτά όλα την οδηγούν σε έναν διαμελισμό. Είναι μια μεγάλη εσωτερική πρόκληση, την οποία πιθανώς να υπερβεί όπως και άλλες δυνάμεις στο παρελθόν, με μια φυγή προς τα μπρος. Με μια επίλυση του προβλήματος του οικονομικού και μέσα από την προβολή ενός αυτοκρατορικού οράματος να μπορέσει να συνενώσει αυτούς τους πληθυσμούς κάτω από την κοινή θρησκεία, που είναι βασικό στοιχείο ενοποιητικό, και σε ένα βαθμό την κοινή γλώσσα, γιατί έχουν επιβάλει και περιορισμό ουσιαστικά της κουρδικής γλώσσας. Για την ώρα βεβαίως καταπιέζουν τους Κούρδους, βάζουν στη φυλακή τους ηγέτες των κομμάτων τους και όλα όσα γνωρίζουμε βεβαίως.
Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να ακούσετε τις παρεμβάσεις, ακούγοντάς σας βεβαίως, κάποιων ακροατών και να μου δώσετε όπου μπορείτε γρήγορες απαντήσεις. Λέει ο φίλος ο Σάκης, καλημέρα. Οι χώρες της Ευρώπης χωρίς ευρώ, για παράδειγμα η Ισλανδία, που χρεοκόπησε κιόλας πρόσφατα, έχουν πληθωρισμό 2,5% και η πρόβλεψη είναι για 1,5% του χρόνου. Μήπως αυτό λέει κάτι? Να σας απαντήσω. Προφανώς υποκρύπτει την ερώτηση αν πρέπει να είμαστε στο ευρώ ή όχι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, όχι μόνο και πριν αλλά και τώρα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να γίνει συζήτηση για δραχμή. Μάλιστα. Περικλής. Αυτό που πρέπει η Ελλάδα να κάνει, προσέξτε με σε αυτό που λέω, είναι να κάνει το ευρώ νόμισμά της. Με ποια έννοια? Ότι πρέπει να ενισχυθεί τόσο η οικονομία της, ώστε το ευρώ όντως να αντιπροσωπεύει το δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας. Και όχι τις εισαγωγές. Και το λέω, προσέξτε, το λέω όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς. Δηλαδή, στα πλαίσια της αντιπαράθεσης με την Τουρκία, η Ελλάδα δεν θα ήταν καλό να είναι μόνη της και ξεκομμένη. Προφανώς η Ευρώπη δεν θα μας δώσει αυτά που νομίζουμε ή θα θέλαμε, αλλά δεν είναι και στρατηγικά σωστή επιλογή να αποκοπεί κανείς εντελώς και να βαδίσει σε ένα εθνικό νόμισμα που θα το δημιουργούσε, τον έκανε ευάλωτο από πολλές απόψεις. Πιο σύντομες απαντήσεις μόνο. Περικλής. Ναι. Θα ήταν συνωμοσιολογικό, κύριε Λαβρέτζο, να έλεγε κανείς πως οι επιλογές των μεγάλων παικτών παγκόσμια και η πειθαρχία των υπολείπων συνιστούν μια σιωπηρή απόφαση για παγκόσμια κρίση? Δεν το βρίσκεται ότι είναι πολλές οι συμπτώσεις, μιας και ασχολείστε με τη διαχείριση κινδύνων? Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να απαντήσει εύκολα. Αυτό που μπορώ να πω, με υπόθεση το βλέπω και μπορώ να το λέω, είναι ότι επειδή, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος τους όσον αφορά την επιδείνωση των συσχετισμών με την Κίνα, η οποία και μεγενθύνεται οικονομικά και εξελίσσεται τεχνολογικά, θεωρώ ότι έχουν αποφασίσει ότι δεν πρέπει να μείνουν σε μια γεωπολιτική ακινησία, αλλά, να το πω έτσι λαϊκά, πρέπει να ανακατέψουν την τράπουλα για να μεταβάλουν τα δεδομένα και κυρίως να αξιοποιήσουν αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή είναι ισχυρές οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή σε όρους στρατιωτικής και πολιτικής ισχύως. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη, ο Κούλης ο Κωνσταντινίδης, να μην έχω παρεξηγήσεις, γιατί κάποιοι έχουν τη μίγα, λέει: καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη στον κύριο Λαβρέτζο. Αναφερθήκατε ότι πολύ γρήγορα η Ελλάδα παράτησε την παραγωγή ρεύματος μέσω λιγνίτη. Αυτό το γεγονός όμως, μεταξύ των άλλων, δεν ήταν και επιταγή της Τρόικας των Μνημονίων? Δηλαδή, δεν το ζήτησαν οι δανειστές μας να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική? Θα μπορούσε να αρνηθεί το ελληνικό κράτος αυτή την επιταγή και να διαμορφώσει άλλο πρόγραμμα κρατώντας τη λιγνητική του παραγωγή? Πάλι δεν είναι εύκολο να το πει κανείς αυτό. Προφανώς, ξέρετε, έχουν κάνει το εξής. Έχουν μέσω των ρήπων και του χρηματιστηρίου ρήπων έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Θεωρώ όμως, και με δεδομένο, και αυτό το λέω με βεβαιότητα, με δεδομένο ότι η Γερμανία κράτησε την λιγνητική της παραγωγή μέχρι το 2038 και, αν θυμάμαι καλά, η Πολωνία μέχρι το 2040, είχαμε λόγους και είχαμε επιχειρήματα να προτάξουμε ότι και για μας αποτελεί απέτηση, δεδομένου ότι μας έχουν ζητήσει να παρουσιάσουμε πλεονάσματα μέχρι το 2060. Δεν μπορούν λοιπόν όλα να τα ζητάνε και όλα να τα πετύχουμε την ίδια ώρα που εμείς πρέπει να καταργούμε τα όποια πλεονεκτήματα έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα μαχητό απολύτως ζήτημα και φοβάμαι ότι πιο πολύ το χάσαμε, γιατί υπήρξε μια διάθεση του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί σε αυτά που του το ζήτησαν. Ξέρετε, εδώ τώρα ανοίγεται μια άλλη, δίνεται μια άλλη πάσα. Επειδή άνοιξε η συζήτηση, έστω και καθυστερημένα, το είπατε κι εσείς καλή αργά παρά ποτέ, για τους δικούς μας υδρογονάνθρακες, και εδώ θέλει προσοχή. Γιατί αν βγάλεις υδρογονάνθρακες, αλλά τους πάρουν οι εταιρείες να τους ρίξουν στα χρηματιστήρια ενέργειας, εσύ δεν κερδίζεις τίποτα. Πρέπει να βάλεις όρους εδώ για το πώς αυτό το φυσικό πλούτο, όσον αφορά τη χώρα σου, θα τον αξιοποιείς με άλλους όρους. Διαφορετικά το χάσες. Θα πάνε εκεί που αγοράζουν σε ακριβότερη τιμή και μεγαλύτερες ποσότητες. Θα το βγάζεις εσύ και το παίρνουν άλλοι. Έχει σημασία αυτό. Σαφώς πρέπει να βάλεις όρους και, ξέρετε, αυτό μας πέρασε μια πιο θεμελιώδη συζήτηση, ότι η Ελλάδα οφείλει να ανασυνταχθεί συνολικά, παραγωγικά και δημογραφικά, όπως τονίζω πάντα. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει απολύσει ένα πολύτιμο εργατικό δυναμικό που ανέρχεται περίπου στο 500,000 Έλληνες. Σε μεγάλο ποσοστό είναι πτυχιούχοι, αλλά κυρίως είναι δυναμικοί άνθρωποι, αφού μπορούν να επιβιώνουν στο εξωτερικό. Αντί δηλαδή η Ελλάδα να έλκει μυαλά από το εξωτερικό, χάνει
πολύτιμο παραγωγικό δυναμικό την ώρα που βρίσκεται στην κατάσταση που έχουμε πει, σε υπερχρέωση, με εξωτερικές απειλές γύρω της κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσει πόδια, να αποκτήσει δύναμη για να μπορεί να θέτει και διαφορετικές προϋποθέσεις και να συζητάει διαφορετικά στα τραπέζια που πηγαίνει. Φοβάμαι όμως εδώ ότι, μια και το λέτε αυτό, ότι εδώ κρύβεται και ο πυρήνας του ελληνικού προβλήματος. Δηλαδή ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα δεν επιδιώκει μια τέτοια άνοδο της κοινωνίας και της οικονομίας, επιδιώκει να κρατά τη χώρα σε μια χαμηλή πτήση και να φαντάζεται συνθηκολογήσεις μέσω Χάγης κλπ. Ακριβώς γιατί έτσι θεωρεί ότι διαιωνίζει την παρουσία του και διαιωνίζει τα προνόμια του και την παραμονή του στην εξουσία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, και έτσι θα σας αποχαιρετήσω, είναι του φίλου μας του Δήμου. Λέει, είναι ερώτηση προς τον κύριο Λαβρέτζο. Σήμερα ένα ευρώ έχει πάνω κάτω 1500 δραχμές με όρους, προσέξτε τι λέει, ψωμιού και όχι δολαρίου. Αυτό δεν είναι τεράστια διολίσθηση εντός του ευρώ? Δεν είναι 500% διολίσθηση? Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε πολλές τέτοιες συζητήσεις και πραγματικά να δείξουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως. Δεν θέλω να υπερασπιστώ το ευρώ, ξέρετε, αλλά επειδή έχω υπόψη μου τι συνέπειες θα υπήρχαν αν αποχωρούσαμε ξαφνικά και τελείως απροετοίμαστοι από το νόμισμα, δεν θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση που μας ωφελεί. Το ευρώ ήταν και μια ευκαιρία. Και δείτε χώρες παρόμοιες όπως εμάς, η Φιλανδία για παράδειγμα, μπήκε στο ευρώ με μια παρόμοιο μέγεθος της οικονομίας και είχε τελείως διαφορετική πορεία. Εδώ δηλαδή η ουσία είναι ότι δεν μας φταίει το νόμισμα. Μας φταίνε οι ελληνικές πολιτικές ελίτ, οι οποίες δεν αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία και δεν διαχειρίστηκαν όπως έπρεπε αυτή την ευκαιρία, δημιούργησαν τεράστια λύματα, υπερχρέωσαν τη χώρα, άφησαν να εκτιναχθεί ο πληθωρισμός στα πρώτα χρόνια του ευρώ, να ακριβήνει παραγωγικά η χώρα με αποτέλεσμα να χάσει αγορές και βλέπουμε πλέον τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει διαχρονικά αυτή η κατάσταση. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και μετά τις γιορτές, γιατί τέτοια διαχείριση κινδύνων, μάλλον όπως είπατε κι εσείς, δεν έχουμε ξαναδεί πολύ παραγωγικά. Όλα μαζί ταυτόχρονα και το καθένα από μόνο του να είναι ένας μεγάλος όγκος. Καλή μεγαλοβδομάδα, καλή ανάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.